τη λίστα των υπουργών που έχει δοθεί από την κυβέρνηση, είναι από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ να μιλήσουν 9 υπουργοί. Από 15, 18, 12, 11 κτλ. Εδώ πέρα μέσα δεν είμαστε για να ακούμε, για να μην βοηθιστάμεθα την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Έχει μιλήσει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαφατζάνης, από τις 6 και 10 το απόγευμα. Έχουν μιλήσει 11 από την αξιωματική αντιπολίτευση σε σύνολο 79 ομιλητών. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ή το αντιλαμβάνεστε ή δεν το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Έχω μιλήσει 4 φορές διαδικαστικά από χθες που έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Επιβάλαμε τα 2 μεσημέρια να γίνουν οι διαδικασίες για να φτάσουμε στο να έχουν μιλήσει 70 εκ των απλών βουλευτών. Τι στήσιμο είναι αυτό από πλευράς της κυβέρνησης. Σας μιλάω για στήσιμο. Για πολιτικό στήσιμο. Το αντιλαμβάνεστε. Κύριε... Με συγχωρείτε για τον τόνο μου. Δεν είναι προσωπικά σε εσάς. Το πολιτικό στήσιμο αυτό δεν μπορούμε να το φάμε. Το καταλαβαίνετε. Κύριε Βούτση, με συγχωρείτε. Εγώ έχω μπροστά μου ένα κατάλογο μιλητών όπου εκ περιτροπής έχουν οριστεί... Καμία περιτροπή. Παρακαλώ. Είναι αλγόριθμος με 4-2-1-1-1-1-1. Κατάλογος... Μιλάνε 2 σε κάθε 13 από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόκειται περί στισήματος, σας λέω. Το αντιλαμβάνεστε. Και συμφωνεί και ο κύριος Μπούρας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και για τη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως και άλλα κόμματα ή δεν το έχουν αντιληφθεί. Παρακαλώ, αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι θα δώσω το λόγο σε 2 βουλευτάς οι οποίοι είναι στη σειρά στον κατάλογο που έχω μπροστά μου. Θα δώσω στον κύριο Κουράκο και στον κύριο Καραγκούνη. Εν συνεχεία θα δώσω στον κύριο Μπόλαρη ως συνοβουλευτικό εκπρόσωπο. Από ό,τι ξέρετε, ο κανονισμός της Βουλής δυστυχώς δίνει κάποιες δυνατότητες στους συνοβουλευτικούς εκπροσώπους και στους υπουργούς. Δηλαδή, για τον υπουργό λέει ότι μιλεί όποτε θέλει. Και για το, επίσης το ίδιο για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Να αλλάξω τον κανονισμό, τι να κάνω. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα εκ μέρους του Προεδρείου. Λέει ο κανονισμός της Βουλής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μιλεί όταν θα ζητήσει το λόγο. Το ίδιο και ο υπουργός. Αυτός ο κανονισμός δεν φτιάχτηκε από αυτή τη Βουλή. Ο κανονισμός αυτός, ξέρετε, δεν έχει συνταχθεί και ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή. Είναι... Γνωρίζετε γιατί είστε στο μικρόφωνο, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ποιος σας παρακαλώ. Γιατί μου κλείσατε το μικρόφωνο. Ποιος έκλεισε το μικρόφωνο από εσάς. Γιατί κύριε. Γιατί κύριε. Γιατί κλείσατε το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Δεν... Όχι, έγινε δεν το έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή μίλαγα εγώ. Έχω το λόγο. Είμαι όρθιος. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Βούτση, παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μία αίσθηση αλαζονίας που κατεβαίνει προς τα κάτω. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος να οξύνουμε. Είναι η πρώτη, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε καλύτερα εμού, διότι είστε χρόνια πολύ περισσότερα από μένα και κάποιοι εκ των κύριων, ότι είναι η πρώτη Βουλή στην οποία υπάρχουν 8 διαφορετικά κόμματα. Για πρώτη φορά δεν είναι. Ότι είναι 8. Ότι υπάρχει μια συγκυβέρνηση η οποία είχε 3 κόμματα, τώρα έχει 2. Και με αυτή την έννοια είναι προφανές ότι για τους απλούς βουλευτές, δηλαδή για όλους, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να παρεμβαίνουν στις συζητήσεις. Αυτό δεν σας απασχολεί. Είναι αυτή... το ίδιο όταν ήταν 3 κόμματα εδώ, 4 κόμματα και μια μονοκομματική κυβέρνηση. Έχω λάθος, κύριε. Δεν αδικώ νομίζω κανέναν και μιλάω εκ μέρους όλων. Ή δεν το καταλαβαίνουμε. Κύριε Βούτση, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ομιλήσει 60 βουλευτές. Εκτιμώ ότι και με το ότι θα πάμε στα 6 λεπτά από αύριο από ό,τι πληροφορούμε. Να 100 τελικά και να μιλάνε 18 υπουργοί να μας προπαγανδίζουν τις θέσεις τους. Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, σε μία αίτηση. Εγώ εν πάση περιπτώσει, σε μία αίτηση παροχής εμπιστοσύνης. Σαν να μας κάνουν πρόταση μορφής σε εμάς, σαν να είμαστε κυβέρνηση. Ερχόμαστε εδώ και ακούμε τη Δέλτα του κατηγορητηρίου εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν το καταλαβαίνετε. Κύριε Βούτση, δεν το αντιλαμβάνεστε. Κύριε Βούτση, με συγχωρείτε. Μιλάει ο κύριος Χαρδούβελης στις 6.30 και ο υπεύθυνος της ΕΚΕ Οικονομικών ή οποιοσδήποτε άλλος. Οποιοσδήποτε. Η κυρία Γεροβασίλη δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν θα απαντήσει σήμερα.
Σας ικανοποιεί, είναι επίπεδο δημοκρατίας αυτό. Κάντε το. Λοιπόν. Τελειώσα. Εντάξει, λοιπόν, ο κύριε Κουράκο έχει το λόγο. Όχι, ο κύριος Καραγκούνης έχει το λόγο. Κύριε Καραγκούνη.